Καλωσορίζουμε στα γραφεία της Λεμεσού τον Γενικό Συντονιστή της EuroDirect στη Λεμεσού, τον κύριο Χρυσοστόμου Πάμπο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα. Κύριε Χρυσοστόμου, θα ήθελα να μας πείτε καταρχήν τι είναι το EuroDirect. Το EuroDirect, όπως είναι γνωστό, όπως ακούγεται και στις ανακοινώσεις μας, είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης εδώ στη Λεμεσό. Είναι ένα από τα τρία EuroDirect που υπάρχουν στην Κύπρο και ένα από τα 400 που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο σκοπός των κέντρων αυτών, των κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, από τον ορισμό τους είναι να παρέχουν πληροφόρηση στους Ευρωπαίους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ευρώπης για τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως τις χρηστικές πληροφορίες που αφορούν και στα δικαιώματα αλλά και τις ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει ένας Ευρωπαίος πολίτης όπως αυτά διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα είναι τα βασικά δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, τα οποία μπορεί να είναι αυτονόητα αλλά πολλές φορές δεν είναι απολύτως γνωστά, έτσι ώστε όταν συμβεί κάτι να μπορεί κάποιος να τα διεκδικάει. Και το δεύτερο που αφορά τις ευκαιρίες είναι μια σειρά από ζητήματα όπως είναι τα προγράμματα τα οποία προκυρήσονται, οι ευκαιρίες εργοδότησης, τα βραβεία, οι διαγωνισμοί, η συμμετοχή σε διάφορα δρόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί ο πολίτης να τα αξιοποιήσει. Κύριε Χρυσοστόμου, το EuroDirect Λεμεσού είναι ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας γιατί βλέπουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα ήθελα να μας πείτε, μας κάνετε μια μικρή αναδρομή της εκδηλώσεις που έχουν σημαδεύσει το EuroDirect. Η ιδέα για να δημιουργηθεί EuroDirect εδώ στη Λεμεσό ξεκίνησε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και αξιοποιώντας την συνεργασία που είχε με όλους τους δήμους της Μίζωνος Λεμεσού, υποβλήθηκε η πρόταση προς την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το εταιρικό σχήμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με όλους τους δήμους της Μίζωνος Λεμεσού κατάφερε και πήρε την πρόταση και ο σκοπός ακριβώς ήταν να δώσει αυτές τις πληροφορίες που ανέφερα προηγουμένως σε τοπικό επίπεδο. Μέρος λοιπόν των εργαλείων που χρησιμοποιούμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο είναι και οι εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να γίνονται είτε κεντρικά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο είτε τοπικά στους διάφορους δήμους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Παραδείγματος χάρη έχουμε με τον Δήμο Αγίου Αθανασίου ξεκινήσει ένα θεσμό, το θεσμό του Πανεπιστημίου του Δημότη, όπου μία φορά το μήνα γίνονται διαλέξεις για θέματα που ενδιαφέρουν και ευρωπαϊκά αλλά και τοπικά. Επίσης προσπαθούμε περίπου με 4 εκδηλώσεις το μήνα να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα διάφορα δρόμενα τα οποία υπάρχουν για να μπορεί να αξιοποιεί. Ένα παράδειγμα να δώσω, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο τη μεγάλη ημερίδα που αφορά στα επιχειρησιακά προγράμματα γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, όπου γυναίκες και νέοι μπορεί να ενημερωθούν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα που προσφέρονται αυτή την περίοδο με ευρωπαϊκούς πόρους. Θα ήθελα να μας πείτε για ποιο λόγο επιλέξατε το ΤΕΠΑΚ να στεγάζεστε. Επιλέγηκε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για τα κεντρικά γραφεία του EuroDirect επειδή ακριβώς βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα και την προσβασιμότητα με ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών που διακινούνται καθημερινά στο Πανεπιστήμιο αλλά και ανθρώπων που κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης και μπορούν ακριβώς να εξυπηρετούνται από τα γραφεία μας, διότι εκτός από την τηλεφωνική ή την εξ αποστάσεως ενημέρωση μέσα των ηλεκτρονικών μέσων, προσφέρουμε και κατηδίαν εξυπηρέτηση μετά από ραντεβού στα γραφεία μας. Επίσης όμως, για να μπορεί να πηγαίνει η πληροφορία και σε όλους τους δήμους αλλά και στις κοινότητες της Λεμεσού, υπάρχουν γραφεία στάν εξυπηρέτηση σε όλους τους δήμους, όπου όλο το έντυπο πληροφοριακό υλικό υπάρχει εκεί και έχουν οριστεί από τους δημάρχους συγκεκριμένοι χώροι που μπορούν να βάλουν τις πληροφορίες και στην περιφέρεια. Κύριε Χρυσοστόμου, πώς ένας νέος ή ένας εργαζόμενος ή ένας μικροεπιχειρηματίας μπορεί να ωφεληθεί άμεσα από την παρουσία του EuroDirect στη Λεμεσό, είτε με μια επίσκεψη, και πώς μπορεί να γίνει αυτό, με μια επίσκεψη, πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους εξής τρόπους πληροφόρησης, έτσι ώστε να πηγαίνει με διάφορα μέσα η πληροφόρηση στον πολίτη. Έχουμε τα ενημερωτικά δελτία τα οποία είναι ηλεκτρονικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7.000 αποδέκτες που στέλνουμε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τις πληροφορίες σε πολύ τακτικό επίπεδο.
Επίσης, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας και τηλεφωνικά, αλλά και με το ηλεκτρονικό μήνυμα. Επίσης, έχουμε εδώ στη Λεμεσό συνεργασία με δύο τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κανάλι 6 ραδιοφωνικά και το Capital τηλεοπτικά, όπου έχουμε ευρωπαϊκά ένθετα και πληροφορούμε. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή και τη συνέντευξη, θέλω να ευχαριστήσω και το δικό σας το μέσο, την εφημερίδα Λεμεσός, με την οποία ξεκινούμε τώρα μια συνεργασία, ακριβώς και μέσω της ιστοσελίδας σας αλλά και της ένδυκης μορφής, να στέλνουμε και τις εκδηλώσεις αλλά και τις δραστηριότητες που κάνουμε για να ενημερώνονται και μέσα από τις δικές σας στήλες ο κόσμος. Μπορούμε επίσης να κλείσουμε ραντεβού κατηδίαν για να έρθουν και να υποβάλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, αλλά υπάρχει και το διαδίκτυο και το Facebook όπου γίνονται οι αναρτήσεις των διαφόρων εκδηλώσεων και πληροφοριών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν τη συνέντευξη. Επιτρέψτε μου να πω 10 δευτερόλεπτα κάτι στο τέλος. Εφόσον η Κύπρος είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας για να τα διεκδικούμε. Γι' αυτό το Europe Direct είναι εκεί για να ενημερώνει και πρέπει να γνωρίζουμε τις ευκαιρίες για να μπορούμε να τις αξιοποιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.